ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Την ικανοποίησή του με την αλλαγή του κλίματος για την Ελλάδα εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο κ. Σαμαράς εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η δόση των 31,5 δις ευρώ θα εκταμιευθεί έως τα μέσα Νοεμβρίου, μόλις υιοθετηθεί η έκθεση της Τρόικας, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά εκφράστηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες όχι η ευχή, αλλά η βεβαιότητα ότι έτσι όπως πάει η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Ο Πρωθυπουργός, που σημείωσε ότι δεν θα χρειαστεί άλλη σύνοδος για την εκταμίευση της δόσης, τόνισε ότι αυτή πρέπει να γίνει άμεσα, διότι η ελληνική κοινωνία και η οικονομία είναι στα όρια τους. Η ρευστότητα, που είναι το αίμα της οικονομίας, είναι στο μηδέν. Η ανεργία είναι εφιαλτική, ενώ σβήνεται το δικαίωμα των νέων να έχουν όνειρα. Όπως είπε, κάθε Έλληνας κάθε ώρα περνά ένα προσωπικό δράμα. Επίσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπήρξε σημαντική υποστήριξη από τον Φρανσουά Ολάντ στη Σύνοδο, επιβεβαίωσε ότι τον προσκάλεσε στην Αθήνα και πως η πρόταση έγινε δεκτή από τον Γάλλο Πρόεδρο. Ακόμη γνωστοποίησε ότι και ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Μόντι δέχθηκε ανάλογη πρόσκληση για να επισκεφθεί την Ελλάδα. Θετικές δηλώσεις υπέρ της χώρας έκανε η Άγγελα Μέρκελ, η οποία συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και επισήμανε το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για τη χώρα. Το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής είναι μια θετική εισαγωγή στην τελική φάση της διαπραγμάτευσης. Με αυτό το σχόλιο υποδέχτηκαν στο ΠΑΣΟΚ όσα ανακοινώθηκαν σχετικά με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, όπως ανέφεραν πηγές της Ιπποκράτους. «Η Ελλάδα βρίσκεται σε ανθρωπιστική κρίση», τόνισε από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες περικοπές. Ανέφερε ότι ενώ διακηρύσσεται ότι σώζεται η χώρα, τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Ο κύριος Τσίπρας επέκρινε τον Πρωθυπουργό για όσα είπε περί βραβείου Γκίνες στο λαό, τη στιγμή που καρκινοπαθείς δεν μπορούν να αγοράσουν τα φαρμακά τους και οι άνεργοι έχουν υπερβεί τα 1,2 εκατομμύρια. Ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει το βράδυ σε ανοιχτή συνέλευση στην κεντρική πλατεία του Ηλίου. Υποστήριξη στις προσπάθειες του Πρωθυπουργού έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος μετά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημαντικό θεωρεί η Δημάρ το γεγονός ότι για πρώτη φορά με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για την Ελλάδα αναγνωρίζονται οι τεράστιες θυσίες που καταβάλει ο ελληνικός λαός. «Η Ελλάδα διέρχεται το δεύτερο μισό του τούνελ και το φως αρχίζει να γίνεται πιο έντονο», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Γιοχάνες Χάν, χαρακτηρίζοντας παράλληλα μεγάλη πρόκληση το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Την εξαγορά της Γενική Μπάνκ από την Societe Generale ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιός. Εξωτερικές ειδήσεις. Μεγάλη ισχύως βόμβα τοποθετημένη σε αυτοκίνητο εξεράγει σήμερα στο κέντρο της Βηρητού και μάλιστα σε ώρα κυκλοφοριακής αιχμής. Από την έκρηξη 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80 τραυματίστηκαν. Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο. Ήταν οι ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.